γιγάντιες καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, ο Δίας είναι σίγουρα ένας πολύ ενδιαφέρον πλανήτης. Τώρα το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA απαθανάτησε νέες εικόνες του πλανήτη που τραβήχτηκαν τον Ιούλιο και παρέχουν μια εκπληκτική θέα στα διάφορα φαινόμενα, τα φεγγάρια και τους δακτυλίους του μεγαλύτερου πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Οι παρατηρήσεις του Webb θα δώσουν στους επιστήμονες περισσότερες ενδείξεις για την εσωτερική ζωή του Δία. Οι δύο νέες εικόνες προέρχονται από την κάμερα υπέρυθρης ακτινοβολίας του τηλεσκοπίου, η οποία διαθέτει τρία εξειδικευμένα φίλτρα που παρουσιάζουν λεπτομέρειες του πλανήτη. Οι επιστήμονες συνεργάστηκαν με πολίτη επιστήμονα για να μεταφράσουν τα δεδομένα του Webb σε εικόνες. Η NASA δημοσίευσε τα πλάνα τη Δευτέρα. Οι νέες εικόνες που μας εξασφάλισε το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό διαστημικό τηλεσκόπιο δείχνουν στοιχεία που δεν είχαν εντοπιστεί μέχρι τώρα, αλλά και άλλα πράγματα που γνωρίζαμε, με τη διαφορά ότι τώρα τα βλέπουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Στη μία εικόνα του Δία, τα σέλες εκτείνονται σε μεγάλα υψόμετρα πάνω από τον βόρειο και τον νότιο πόλο του πλανήτη. Τα σέλες λάμπουν με ένα φίλτρο στο βόρειο και τον νότιο πόλο, το οποίο επίσης τονίζει το φως που αντανακλάται από τα χαμηλότερα σύννεφα και τις ανώτερες ομίχλες. Ένα διαφορετικό φίλτρο εμφανίζει φως που αντανακλάται από ένα βαθύτερο κύριο σύννεφο. Το γνωστό μεγάλο κόκκινο σημείο του Δία, μια καταιγίδα αρκετά μεγάλη για να καταπιεί ολόκληρη τη Γη, ξεχωρίζει έντονα. Φαίνεται λευκό σε αυτές τις εικόνες, όπως και άλλα σύννεφα, επειδή αντανακλούν πολύ φως. Οι εικόνες δείχνουν και τους αμυδρούς δακτυλίους γύρω από τον πλανήτη, καθώς και δύο μικροσκοπικά φεγγάρια του Δία που ονομάζονται Αμάλθια και Αντράστεα. Τα ασαφή σημεία στο κάτω φόντο είναι πιθανοί γαλαξίες. Δεν έχουμε δει ποτέ τον Δία έτσι. Είναι όλα απίστευτα, δήλωσε επιστήμονας που ηγείται των παρατηρήσεων του Δία. Ο διάδοχος του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble της NASA και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκτοξεύτηκε στο διάστημα στα τέλη του περασμένου έτους και παρατηρεί το σύμπαν από το καλοκαίρι. Οι επιστήμονες ελπίζουν να δουν την αυγή του σύμπαντος με το Webb και να μάθουν περισσότερα σχετικά με το πότε και πώς σχηματίστηκαν οι πρώιμοι γαλαξίες και τα αστέρια. Το διαστημικό τηλεσκόπιο βρίσκεται σε απόσταση 1,6 εκατομμυρίων χιλιόμετρων από τη Γη.